Ταιριάζει μια τόσο όμορφη νέα. Θα είναι το εκλεκτότερο ζευγάρι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τι λες, γιέ μου, δεν είναι στα αλήθεια πολύ όμορφη η αραβωνιαστικιά σου η Πελαγία? Νομίζω μητέρα πως είναι η ωραιότερη νέα στον κόσμο. Την Πελαγία μου δεν θα την άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. Όποια και αν μου πρότειναν και με οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Όταν εγώ τη διάλεγα, γιέ μου, έβλεπα μέσα στα μάτια της έναν τόσο ωραίο ψυχικό κόσμο που είπα: αυτή αξίζει να γίνει η γυναίκα του γιου του αυτοκράτορα. Γι' αυτού μεγαλειώδης ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Τι κάνει λοιπόν το νέο μας ζευγάρι και πότε θα τελέσουμε τους γάμους τους? Με τη βοήθεια των μεγάλων μας θεών θέλω να γίνει το συντομότερο, πατέρα μου. Αλλά εσείς είστε τόσο απασχολημένος που δεν βρίσκουμε καιρό να σας μιλήσουμε. Έχω μπλεξίματα. Μπλεξίματα και ξεμπερδέματα με τους μεγάλους μας θεούς που όλοι τους εγκαταλείπουν και θέλουν να γίνουν χριστιανοί. Αλλά εγώ είμαι σκληρότερος από το δίκαιο. Και αν δεν τους κυνηγήσεις, πατέρα, και αν τους αφήσεις ελεύθερους, τι κακό μπορούν να κάνουν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία? Εγώ δεν πιστεύω πως μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντα της Ρώμης οι χριστιανοί. Πελαγία. Τι είναι αυτά που λες? Αυτό είναι αδύνατο. Οι θεοί της Ρώμης είναι οι θεοί που πρέπει να υπερισχύσουν.
Και όχι ο Εβραίος, που ούτε οι δικοί του δεν τον αγάπησαν. Και εν τούτης, ποιος μπορεί να παραβλέψει τη μεγαλειότητα του διδασκαλία. Πελαγία, μήπως είσαι χριστιανή? Όχι, δεν είμαι χριστιανή, αλλά σκέπτομαι ελεύθερα. Μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, πατέρα? Υγεία. Σήμερα έχεις την τιμή να είσαι η αραβωνιαστικιά του γιου του μεγάλου Διοκλητιανού. Αύριο ποιος ξέρει, ίσως να είσαι η αυτοκράτηρα της Ρώμης. Σε ρωτώ, Πελαγία μου, πώς θα μπορέσεις να συμβιβάσεις τον ιδεολογικό σου κόσμο με εκείνο το σκληρό βασιλιάδο της Ρώμης? Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά σκέψου λίγο την πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα, φίλοι μου? Για να γίνεις βασίλισσα, πρέπει να είσαι συγκαταβατική. Πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις. Εγώ είμαι συγκαταβατική. Εγώ κάνω υποχωρήσεις. Κι αν εσείς που είστε η σύμβουλή μου και λέτε πως μ' αγαπάτε, δείτε πως κάπου έχω άδικο, θέλω να μου το λέτε και εγώ θα το διορθώνω αμέσως. Να, τις προάλλες που πήγες μαζί του στο αμφιθέατρο, δεν τον στενοχώρησες τόσο πολύ που έβαλε τα κλάματα σαν να ήταν μικρό παιδί? Αχ, Φλαβιανή μου, πήγα μια φορά από περιέργεια. Κι αν σας περιγράψω τι είδα, δεν θα με πιστέψετε καθόλου. Για να ακούσουμε. Τι είναι αυτό που είδες και σε συνετάραξε τόσο πολύ? Ναι, θέλω κι εγώ να ακούσω. Τα λες τόσο ωραία. Είχα κι εγώ κάποτε μια φίλη που της άρεσε να ζωγραφίζει το ψάρι. Να, είχαν μαζέψει τους φτωχούς ανθρώπους. Όσους από αυτούς είχαν την ατυχία να γεννηθούν δούλοι. Και έδιναν στον έναν σπαθιά, στον άλλο δίχτυα, στον ένα κόντιο και στον άλλον μία τρίαινα. Και τους έλεγαν ότι όποιος σκοτώσει τον άλλον, αυτός θα ζήσει. Και τι σ' ένοιαζε εσένα? Τι να ένοιαζε εμένα? Μα περισσότερο πονούσα εγώ παρά εκείνη την ώρα που έπεφταν νεκροί. Άνθρωποι, άνθρωποι σαν και βάσταν κι αυτοί, Φλαβιανή μου, που έπεφταν νεκροί στο χώμα. Εγώ απορώ πως μια γυναίκα που σκέφτηκε σαν και εσένα να μην γνωρίζει όχι το ψάρι, αλλά τον νυχτή. Το ψάρι, λες? Πελαγία, βρίσκεσαι στα πρόθυρα της βασιλείας και χτυπάς δυνατά. Και αν συνεχίσει να χτυπάς έτσι, ο ηχθής δεν θα αργήσει να σου ανοίξει την πόρτα του Ελέους. Και αν σου ανοίξει την πόρτα και τον δεις και τον αναγνωρίσεις, θέλω να μου το πεις. Ερμιόνη, δεν σε καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Γιατί μιλάς μπερδεμένα, Ερμιόνη? Δούκισα Πελαγία, χαιρετώ. Σας ακούω. Γι' αυτό μεγαλειώτης, σας ζητώ να τον επισκεφτείτε στο παράτι του, σήμερα το απόγευμα. Εκεί θα βρίσκεται και ο αραβωνιαστικός σας. Σας είπε να παρουσιαστώ με τη μητέρα μου? Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εάν δεν με ειδοποιήσετε το αντίθετο, ελπίζω να είμαι πριν δύσει ο ήλιος στο παλάτι. Διοκλητιανό. Ούτε χριστιανή να σου δεν θα μιλούσες έτσι. Είναι κακό πράγμα να είσαι χριστιανή, μητέρα? Είναι, πώς δεν είναι? Αμφιβάλλεις? Εγώ πολύ αμφιβάλλω, μητέρα.
Χριστός είναι για τους ανθρώπους ό,τι είναι το νερό για τα λουλούδια. Ό,τι είναι το φως του ήλιου για τη ζωή μας. Χίλιες φορές περισσότερο αξίζει το φως του ήλιου για μας. Είναι ο Χριστός. Πελαγία, τι είναι αυτά που λες? Αυτά που ακούζουν τώρα. Αν υπάρξει δίλημα να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Χριστό ή να σβήσει το φως του ήλιου, συμφέρει τους ανθρώπους να σβήσει το φως του ήλιου, μητέρα. Πελαγία μου, πώς θα γίνεις νύφη του Διοκλητιανού? Γιατί όχι, μητέρα. Δεν μπορεί να συνεπάρξει ο Χριστός με τον Διοκλητιανό. Εγώ μια μέρα θα γίνω χριστιανή. Και μάλιστα συνειδητή χριστιανή. Χριστιανισμός και Διοκλητιανός δεν συνυπάρχουν. Γιατί όχι, μητέρα. Ίσως φταίει ο παραλογισμός, η ιδιοτροπία και η κακία του Διοκλητιανού. Εγώ σου λέω πως ο γιος του θα με πάρει ακόμα και χριστιανή. Αχ, δεν τον ξέρεις καλά. Και εγώ σου λέω πως αυτός είναι άξιος και εσένα και τον γιο του ακόμα να σας θανατώσει. Και εγώ σου λέω πως ήρθε αυτό να γίνει για τη δόξα του Χριστού μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχω. Και καταδεξάμενος διά την υπεταία σωτηρία, σαρκωθεί. Ότι διαβάζεις τον Απόστολο Παύλο και μη μου πεις ότι και αυτός κατάγεται δίθεν από την Ταρσό όπως εμείς και γι' αυτό τον διαβάζεις. Όχι, μητέρα. Αυτή τη φορά διαβάζω τον προφήτη Ισαΐα. Μη μου πεις ότι και αυτό είναι χριστιανικό βιβλίο. Όχι, μητέρα. Είναι Ιουδαϊκό βιβλίο. Ξέρεις καλά πως οι Ιουδαίοι είναι εναντίον του χριστιανισμού, όπως και ο Διοκλητιανός. Τότε διάβασε, κόρη μου, διάβασε. Ναι, αλλά εδώ είναι το παράδοξο. Ποιο, παιδί μου? Ότι ο προφήτης Ισαΐας των Ιουδαίων προφητεύει με λεπτομέρειες στη ζωή του Χριστού. Για άκουσε εδώ τι γράφει. Σ' ακούω, παιδί μου, λέγει. Άδε, λέγει ο Κύριος, ιδού, το παιδί μου θα υψωθεί, θα δοξαστεί και θα μεγαλυνθεί υπερβολικά. Αρχικά κατάπληκτοι πολλοί θα σταθούν εμπρός στα παθήματά του. Τόσο πολύ, παιδί μου, θα χάσει η μορφή σου, την ωραιότητά της μεταξύ των ανθρώπων και θα διασυρθεί και θα πέσει η υπόλοιψή σου από τους ιούς των ανθρώπων. Κατόπιν πολλά έθνη θα πλημμυρίσουν από θαυμασμό και σεβασμό προς αυτόν. Και θα κλείσουν οι βασιλείς το εχθρικό στόμα τους απέναντί σου. Διότι εκείνοι που μέχρι τότε δεν ήκουσαν περί αυτού, θα ακούσουν και θα πιστέψουν. Τ' άκουσες, μητέρα? Οι βασιλείς, λέει, τελικά θα κλείσουν το στόμα τους. Συνεχίζω. Τον είδαμε. Και δεν είχε είδος, ούτε κάλος. Αλλά το είδος του προσώπου του ατιμασμένο και περιφρονημένο εφαίνεται, σαν το τελευταίο των ανθρώπων. Ή το άνθρωπος πληγωμένος που υποφέρει ταλαιπωρίας και πόνους. Ητιμάστη και δεν λογαριάστη για τίποτε. Ούτως τες αμαρτίας ημών φέρνει και δια ημάς αδύναται. Πρόσεξε λίγο, μητέρα, και θα συγκινηθείς και εσύ λίγο. Αναθώ εκείνον που δεν είχε κάνει κανένα αμάρτημα, τον Κύριο Ιησού Χριστό,
τον βασιλιά των Αγγέλων. Και τον ακολουθούσε ένα πολυάριθμο πλήθος, ανάμεσα στους άλλους και γυναίκες που έκλαιγαν και θρηνούσαν στο πέρασμά του. Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά θρηνήστε για σας και για τα παιδιά σας. Αυτό σε τραυματίστη δια της αμαρτίας ημών και ταλαιπωρήθη δια της ανομίας ημών. Επεδέχθη αυτός δια την δική μας ειρήνη. Με τους μόλοπης αυτού ημί σε θεραπεύθημεν. Πάντες ως πρόβατα επλανήθημεν. Κάθε άνθρωπος επλανήθη εκ της οδού αυτού. Και ο Κύριος παρέδοκεν αυτόν τις αμαρτίες ημών. Και αυτός εις τας κακώσεις δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Ως πρόβατον επί σφαγήν οδηγήθη. Και ως αμνός μπροστά σε εκείνον που τον βουρεύει άφημος. Ούτως δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Διότι αφαιρείται από τη γη η ζωή αυτού. Άκουσες. Γι' αυτό λέει σταυρώθηκε ο Χριστός. Γιατί με τις πληγές του διατρεφτήκαμε εμείς, μητέρα. Όχι, όχι, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Πώς θα συναντήσω την αυτοκράτορα Αλεξάνδρεια. Όχι, συμφορά μου. Επίσκοπος Ρώμης Λίνος, να έλθεις να σε βαπτίσω χριστιανή. Χριστέ μου, τι όραμα ήταν αυτό. Με έχεις εμένα άξια να γίνω χριστιανή. Πώς θα φύγω από το σπίτι μου να βρω τον επίσκοπό σου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Η θλίψη στις τραγχώρια. Η κίνδυνος, η λοιμός. Η θάνατος, η μάχαιρα. Καθώς γέγραπτε ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Ελογίστη με ενός πρόβατα σφαγής. Αλλά εν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δονήσετε, ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Πελαγία κόρη μου, γιατί τόση περισυλλογή. Η απομόνωση, μητέρα, δείχνει τον άνθρωπο σε σκέψεις. Μην πολύ σκέφτεσαι, κορίτσι μου. Άσε τη ζωή σου να κυλήσει μόνη της. Η απομόνωση φταίει, μητέρα. Γι' αυτό σκέφτομαι να μου αφήσεις να πάω στην παραμάνα μου για λίγο. Να αλλάξω. Στην παραμάνα σου. Να αλλάξεις. Να πας, κορίτσι μου. Να πας, Πελαγία μου.
Παναγία μου. Λαμπρή κοπέλα. Γεια σου, Ερμιόνη. Το μεγάλο ψάρι. Ο αγγελιοφόρος του ηχθείος μου. Του γλυκίδα του ηχθείος μου. Τι θέλεις να πεις? Σαν και θέλεις να πεις αραβωνιαστικιά του ιού του αυτοκράτορα. Μη φοβάσαι, Ερμιόνη. Εσύ δεν μου είπες πως αν συνεχίσω να χτυπώ την πόρτα του ελέους του ηχθείος, αυτός θα μου ανοίξει. Θυμάσαι, δεν θυμάσαι? Ναι, θυμάμαι. Λοιπόν, πριν ακόμα εγώ χτυπήσω την πόρτα του ελέους, κατάλαβε ο Κύριός μας την καλή μου διάθεση και ήρθε κατά μήκος όλου του δρόμου. Με άρπαξε με το κρατεό του χέρι και με οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης. Τι σημαίνει ηχθείς? Τι συμβολίζει το γιώτα, θες να πεις? Ναι, τι συμβολίζει το γιώτα? Το γιώτα συμβολίζει τον Ιησού μου. Και το χ τι συμβολίζει? Το χ συμβολίζει το Χριστό μου. Και το θήτα? Το θήτα συμβολίζει το Θεό μου. Και το ύψιλον? Το ύψιλον συμβολίζει τον Υιό του Θεού. Το σίγμα το σωτήρα μας. Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Και τι θα κάνεις με το βασιλικό σου γενολόι και με τον αραβωνιαστικό σου? Προσεύχομαι και παρακαλάω τον Χριστό να τελειώσει η κατήχηση. Να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή. Και αν γίνω χριστιανή, τότε θα επιδιώξω να φέρω και τον αραβωνιαστικό μου στο χριστιανισμό. Μου έχει τέτοια αδυναμία που αν έχει ίχνος μέσα του από καθαρότητα, τιμιότητα και ανθρωποσύνη και αν βρεθεί ξαφνικά στο δίλημα, τότε θα δεχτεί το χριστιανισμό. Αν όχι, τότε είναι μάταιος ο πόνος. Τότε κι εγώ δεν τον θέλω. Δεν ξεπουλάω τον Χριστό μου γι' αυτόν. Κι αν Πελαγία μου πει όχι, κι αν τρέξει τον πατέρα του το Διοκλητιανό, αυτός Πελαγία μου είναι θηρίο. Μόλις ακούσει το όνομα του Χριστού, της εσταυρωμένης αγάπης και αδελφοσύνης όλων των ανθρώπων και των αγγέλων, τότε αντί να προσκυνήσει όπως κάνουν όλοι οι βασιλείς της Ανατολής, αυτός θα φρίξει και θα σπαράξει αδαιμονισμένος. Και εσύ τότε, καλή μου Πελαγία, τι θα κάνεις? Αποτάσσισε το σατανά και όλα τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά. Αποτάσσισε το σατανά και όλα τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά. Αποτάσσισε το σατανά και όλα τα έργα του. Αποτάσσουμε το σατανά. Απετάξε το σατανά. Απεταξάμε. Απετάξω το σατανά. Απεταξάμε. Απετάξω το σατανά. Απεταξάμε. Και έπτυσον αυτόν τρεις φοράς. Τώρα στρέψτε ανατολικά, όπου βρίσκεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Συντάσσεσαι τον Χριστό. Συντάσσω. Και πιστεύεις εις Αυτόν. Πιστεύω εις Αυτόν ως Βασιλέα και Θεό ημών. Η αδελφή Πελαγία
Έχει ερηθήσει τώρα αγαλιάσεως. Έγινε χριστιανή. Τη χαρά που αυτή τη στιγμή αισθάνομαι δεν μπορώ να την περιγράψω. Τη χαρά μαζί με την εσωτερική ειρήνη. Ειρήνη και αρμονία της ψυχής και των αισθήσεων. Όταν ο άνθρωπος, παιδί μου, Πελαγία, βαπτιστεί και διώξει από την καρδιά του τον διάβολο, τότε η χάρις του Αγίου Πνεύματος πλημμυρίζει την ψυχή και ειρηνεύει. Όταν πάλι η αμαρτία αμαυρώσει την καρδιά, τότε έχουμε ένα άλλο μυστήριο στο χριστιανισμό που πάλι τακτοποιεί και ειρηνεύει το ψυχικό και σωματικό κόσμο. Την εξομολόγηση. Ακριβώς. Όσο πιο λεπτομερής και καθαρή είναι, τόσο μέσα μας έρχεται η χαρά, η χάρις και η ειρήνη. Αχ, αν οι άνθρωποι κρατούσαν το μυστήριο της εξομολογήσεως, δεν θα υπέκυπταν στην ταραχή, την απελπισία και την αυτοκτονία. Πόση χαρά μου δίνει το φόρεμα αυτό της βαπτίσεως του Χριστού. Δεν πρόκειται ποτέ να το βγάλω μέχρι να πεθάνω. Και τα λαμπρά που φορούσες? Τα λαμπρά που φορούσα δώστε τα στους φτωχούς. Κι όσα λαμπρά έχω, όλα δώστε τα ελεημοσύνη. Εγώ θα αρκεστώ σε αυτό το Άγιο Ένδυμο του Χριστού. Αλεξάνδρεια, να ετοιμάζεις. Την άλλη εβδομάδα αναχωρούμε για την Ανατολή. Ίσως μείνουμε πολύ εκεί. Ποιος ξέρει πώς. Γιατί αυτό? Δεν έχουμε καθυποτάξει ακόμα τις ανατολικές φυλές. Αλλά ούτε και τους χριστιανούς. Όλοι πρέπει να κάψουν τον αυγένα μπροστά στη δύναμή μου. Έχω ορκιστεί στους μεγάλους μας θεούς να μην μείνει κανένας χριστιανός ζωντανός μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τι έγινε? Τι σου συμβαίνει? Γιατί αναστενάζεις? Ναι, αγόρι μου, γιατί είσαι τόσο πολύ λυπημένος αυτές τις μέρες? Ίσως που θα φύγουμε και θα πάμε στην Ανατολή. Εμένα μην μου λέτε τέτοια. Εγώ μόνο την Πελαγία μου σκέφτομαι. Κουράγιο, παιδί μου. Όπου να είναι θα γυρίσει. Το γιο μας τον παρομοιάζω με τον κόμιτα Γιώργιο στη Λίδα. Εννοείς τον ένδοξο εκείνο νέο που καθυπόταξε όλες τις άτακτες φυλές? Αυτόν εννοώ. Δείξε και εσύ λίγο υπομονή, γέ μου. Φορείς, Πελαγία, και αυτός ο μεγάλος κόκκινος σταυρός, τι είναι αυτό, Πελαγία? Χιτώνας αγαλιάσιος είναι, μητέρα. Έγινα χριστιανή, μητέρα μου. Αυτό το ένδυμα το αγαπώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το αποχωριστώ με τίποτα, μητέρα μου. Τι είναι αυτό που λες, Πελαγία? Ξεχνάς ποια είσαι. Είμαι μια χριστιανή. Να τι είμαι. Η μεγαλύτερη τιμή πάνω στη γη. Να φέρεις το όνομα και το σταυρό του Υιού και λόγου του Θεού. Ποιανού? Του Θεού που γίνε άνθρωπος. Και σταυρώθη και τάφη και αναστήθηκα από τους προφήτες. Συμφορά μου. Ευλογία είναι, μητέρα. Άλλαξε. Άλλαξε τη γρήγορα, παιδί μου. Όπου να είναι έρχεται ο αραβωνιαστικός. Καλώς να ορίσει, μητέρα. Να, ρίξε αυτό, παιδί μου, πάνω σου γρήγορα. Σε παρακαλώ, γρήγορα. Όχι, μητέρα. Αυτό το φόρεμα θα το τιμήσω όπως με τίμησε και εμένα ο Χριστός μου. Και φόρεσε και αυτό στην ταπεινή ανθρώπινη σάρκα. Και ήρθα να ζητήσει και να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο.
Πελαγία! Πελαγία! Ήρθε η Πελαγία μου! Πελαγία! Πελαγία! Πελαγία, τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Σε ενοχλεί, καλέ μου, το φόρεμά μου! Ναι! Πολύ με ενοχλεί, Πελαγία μου! Πολύ με ενοχλεί! Γιατί, επειδή είναι φτωχικό! Ναι! Και αυτό το κόκκινο σημάδι εδώ μπροστά! Ο σταυρός του Χριστού μου! Του Χριστού σου! Του Χριστού σου! Είσαι χριστιανή, Πελαγία! Έγινα χριστιανή. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Τιμή είναι σε μένα από τον ένα και αληθινό Θεό. Μην την πιστεύεις, γέ μου. Θέατρο παίζει. Πήγε στο θέατρο και κάνει πρόβα στις σκηνές. Μη λες ψέματα, μητέρα. Μην προσπάθεις να πλανέψεις τον νέον άνθρωπο. Ας τον να γνωρίζει την πραγματικότητα. Και να διαλέξεις κι αυτός αν θέλει να γίνει χριστιανός. Πατέρας μου. Και ο πατέρας, τι θα πω στον πατέρα μου, εγώ χριστιανός, θα πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Ιδού Ερμιώνη μου, χιτώνας αγαλιάσεως. Τη Φλαβιανή φοβάμαι δεν θα την ελκύσει κοντά του ο Χριστός μας. Γιατί εκείνη την ημέρα είπε το σκληρό εκείνο λόγο. Τι σε νοιάζει εσένα αν πεθαίνουν οι φτωχοί. Γι' αυτό δεν θέλω να συζητάς μαζί της για μένα. Ναι, Πελαγία μου, νύμφη ωραία του νυμφίου της Εκκλησίας. Αν Ερμιώνη ο αραβωνιαστικός μου δεν με θέλει χριστιανή, τότε θέλω να πεθάνω για τον Χριστό μας. Θέλω, Ερμιώνη μου, να συνεργαστείτε με την Εκκλησία μας. Να παρακολουθήσεις πού θα αφήσει ο Θεός το σκήνομά μου και να περιμαζέψετε ό,τι μείνει για να σας δίνει θάρρος και βοήθεια στη μαρτυρική σας ζωή. Πηγαίνετε να μου φέρετε αμέσως την Πελαγία.
Μάλιστα, μεγαλειότατε. Μεγαλειότατε, η Πελαγία. Πελαγία. Πελαγία, τι ενδύματα είναι αυτά που φοράς. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε. Τι, τι είπες. Είπες ότι τα ενδύματα αυτά είναι του Χριστού, του εφρούμου. Εξάλλου, βλέπω να έχουν πάνω το σταυρό του. Πελαγία, μου σκότωσες το γιο μου. Εσείς σκοτώσατε το παιδί σας. Εσείς το απελπίσατε. Θέλετε να εξαλείψετε τη θάλασσα από το νερό. Τη θάλασσα και να εξαλείψετε. Το χριστιανισμό δεν μπορείτε να το ξεριζώσετε από τις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί τον εφύτευσε η δεξιά του ύψης του. Στην φυλακή αμέσως! Και βασανίστε την μέχρι να αλλάξει γνώμη. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Σε 3 μέρες αναχωρούμε για την Ανατολή. Θα πάρω και τη σύζυγό μου μαζί. Να ξεχάσει το χαμό τυφλού μας. Τη νέα από την Πελαγία. Αυτή δεν αλλάζει με τίποτα. Ο Θεός. Ο Θεός μου. Ο Μέγας και Ύψιστος. Ο μόνος που έχεις Αθανασίας φως. Κατοικήσεις τα υψηλά και τα άγια και με τους ταπεινούς και συντετριμμένους στην καρδιά. Εσύ που έθεσες χώρισμα ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Ναι, το μεν ήλιο τον έθεσες να εξουσιάζει την ημέρα, τη δε σελήνη να εξουσιάζει τη νύχτα. Εσύ, Κύριε μου, που μαζί με τους τόσους σου Αγίους καταξίωσες και μένα την αμαρτωλή να υποφέρω για το Άγιο σου όνομα την πτώχεια, την ταπείνωση, τον εξευτελισμό και τη φυλακή. Εσύ, Χριστέ μου, εσύ κατεύθυνε την προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου και δέξε την ανύψωση των χειρών μου ως θυσία εσπερινή. Εσύ, Χριστέ μου, είσαι η πηγή των τελειοτήτων, το πέλαγος των μεγαλειοτήτων, ο άβυσσος του ελαίους και η θάλασσα των νυκτυρμών. Εσύ είσαι το αμήχανον κάλος, εκ του οποίου πάντα τα όντα ζωογονούνται. Σύ είσαι ο ένας, ο μέγας, ο μόνος Θεός, ο Άγιος των Αγίων, ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων και ο Κύριος των Κυριευόντων. Σύ είσαι η αιτία των αιτιών, η ζωή των ζώντων, η τάξη, η ευπρέπεια και η δόξα πάντων των ορωμένων και των αοράτων. Εσύ είσαι ο ποιητής και πλάστης μου. Εσύ, που εκ του μειόντος με δημιούργησες και με διαμόρφωσες κατ' εικόνα η δική σου και ομοίωση. Εσύ είσαι ο πατέρας μου, ο γεννήτωρ, ο νυμφίος και ο φύλακας της ψυχής μου. Κύριε, Κύριέ μου, εσύ, ο οποίος είσαι ο βοηθός μου, ο συνήγορός μου, ο αληθινός βασιλεύς μου και ο Θεός μου, εσύ, εσύ, Κύριε, δυνάμωσέ με, να μην λυγίσω μπροστά στις απειλές του Διοκλητιανού.
Στήριξέ με, Χριστέ μου, μέχρι το τέλος. Στήριξέ με μέχρι τότε που θα έλθω προς εσέ, που είσαι το τέλος, το έσχατο της αδαιμονίας μου, η αποκατάσταση της μακαριότητάς μου και της ζωής μου ο αιώνιος προορισμός. Αχ, αχ αυτή η Πελαγία. Μου κάψε με τον ερωτά της το γιο μου. Θα την κάψω όμως κι εγώ. Να πειραχτώσετε ένα χάλκινο πόδι και να τη ρίξετε μέσα να καεί. Η Πελαγία έχει εκτελεστεί. Αδελφοί μου, σήμερα την Τετάρτη του μηνός Μαΐου η αδελφή Πελαγία παρέδωσε την Αγία της ψυχή εις τας χείρας του Θεού του Ζώντος. Σε αυτής της πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.